Γλυκό πορτοκάλι. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά. 2 κιλά πορτοκάλια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 μεγάλα ποτήρια νερό, χυμός 2 λεμονιών, 3-4 βανίλιες. Διαλέξτε μέτρια και σφιχτά πορτοκάλια. Η γιαγιά Αθηνά διάλεγε χοντρόπλυδα, αλλά εγώ έχω δοκιμάσει και τα λεπτόπλυδα, που είναι πιο ζουμερά και το αποτέλεσμα είναι εξίσου καλό. Το μόνο που προσέχω είναι να έχουν έντονο πορτοκαλί χρώμα και φύλλα στο κοτσάνι τους. Κλείνετε τα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Καθαρίστε τα με το ειδικό εργαλείο που καθαρίζετε τα φασολάκια από τις ίνες του σκι. Με κοφτερό μαχαίρι. Προσέξτε να πάρετε μόνο το πάνω-πάνω, το πορτοκαλί μέρος της φλούδας και όχι το άσπρο ή κίτρινο το μαλακό. Βάλτε τα όπως είναι ολόκληρα, σε βαθιά κατσαρόλα, καλύψτε τα με νερό και αφήστε τα να βράσουν 20 λεπτά με μισή ώρα. Βγάλτε τα από την κατσαρόλα και αφήστε τα σε σουρωτήρι για λίγη ώρα, να κρυώσουν για να μπορείτε να τα δουλέψετε. Κόψτε τα στα 4 ή στα 8 και με ένα ψαλίδι κουζίνα. Αφαιρέστε τα σκληρά μέρη, τον ομφαλό και τις πέτσες. Μετά τεμαχίστε κάθε ένα κομμάτι στα 2. Συγγίστε τα. Πρέπει να είναι 2 περίπου κιλά. Βάλτε τη ζάχαρη με τα 2 ποτήρια νερό να βράσουν 2 έως 3 λεπτά, μετρήστε αφού αρχίσει ο βρασμός. Σε αυτόν τον χρόνο το σιρόπι σας πρέπει να δέσει. Ρίξτε τα τεμαχισμένα πορτοκάλια μέσα στην κατσαρόλα με το σιρόπι. Στύψτε τα λεμόνια και περιχύστε με το χυμό τα κομμάτια. Τα πορτοκάλια θα αφήσουν το ζουμί τους και το σιρόπι στην αρχή θα αραιώσει. Αρωματίστε με τη βανίλια και αφήστε το γλυκό να σιγοβράσει, τουλάχιστον για μία ώρα μέχρι να ξαναδέσει το σιρόπι. Αποστηρώστε τα βάζα βάζοντάς τα για 3 έως 4 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων και γεμίστε τα με το χρυσαφένιο γλυκό. Σφραγίστε τα και αποθηκεύστε το γλυκό. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.